Σήμερα τα σωματεία, οι εργαζόμενοι στις αστικές κοινωνίες, οι μαζικοί φορείς, προχωρήσανε σε μέρα δράσης και ενημέρωση του επιβατικού κοινού της Αττικής για το πρόβλημα που υπάρχει στις αστικές κοινωνίες. Η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλες ευθύνες, έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί 7 μήνες τώρα δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την πύκνωση των δρομολογίων, για την προστασία των εργαζομένων και των επιβατών. Άρα τι διεκδικείτε? Διεκδικούμε άμεση πύκνωση των δρομολογίων, καθημερινή απολύμανση στα οχήματα, όχι απλά καθαριότητα, απολύμανση. Γιατί απολύμανση δυστυχώς γίνεται κάθε 7 ως 10 μέρες σε ένα λεωφορείο. Χρειάζονται άμεσα προσλήψεις και κρατική ενίσχυση για επισκευή του στόλου. Στόλο έχουμε. Αυτά είναι θέματα που αντιμετωπίζεις και εσύ ως υπάλληλος. Αυτά είναι θέματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά οι εργαζόμενοι, αλλά και οι επιβάτες, οι οποίοι συνοστίζονται στα λεωφορεία και σειρμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ώρες αιχμής, στο ΝΙΣΑΠ, στη γραμμή 1, πολλές φορές τα δρομολόγια είναι ανά 12 λεπτά. Ο κόσμος συνοστίζεται και δεν χωράει πολλές φορές και περιμένει να έρθει το επόμενο τρένο μετά από 10 ή ξανά 12 λεπτά. Μάλιστα. Θα κάνετε και κάποια μαζική συγκέντρωση, αν κατάλαβα καλά, σήμερα στις 10. Οι μαζικοί φορείς και τα σωματεία της περιοχής του Πειραιά θα προχωρήσουν στις 10 η ώρα συγκέντρωση στα κεντρικά γραφεία της ΟΣΥ, στο αμαξοστάσιο στον Αγιάννη Ρέντι.